Με μουσικά δρόμενα και ομιλίες εγκαινιάστηκε μια σπουδαία περιοδική έκθεση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Με ένα πλούσιο φωτογραφικό και εποπτικό υλικό αναδεικνύεται το σπουδαίο βυζαντινό παρελθόν της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης, ενώ μια σειρά σπάνιων εκθεμάτων που προέρχονται από πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό. Με την έκθεση αυτή τιμούμε τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη ως το σημαντικότερο πολιτικό, οικονομικό, πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο μετά την Κωνσταντινούπολη στο Ευρωπαϊκό Τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την πόλη στην οποία μετά την απελευθέρωσή της διατάσσεται το 1913 από τον τότε Γενικό Διοικητή Μακεδονίας Στέφανο Δραγούμη να ιδρυθεί κεντρικών Βυζαντινών μουσείων. Η έκθεση εκ Θεσσαλονίκης Φως παρουσιάζει στο κοινό μια από τις σπουδαιότερες περιόδους της πόλης, τη λεγόμενη Μεσοβυζαντινή περίοδο από τον 8ο έως τον 12ο αιώνα. Η παρουσίαση αυτή στηρίζεται στην επιστημονική αξιοποίηση ενός πλήθους δεδομένων, πολλά από τα οποία έχουν έρθει στο φως με τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέσα από το υλικό της έκθεσης αναδεικνύεται ακόμη η σπουδαία ιεραποστολική, διπλωματική και εκπολιτιστική δράση των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στους Σλάβους της σημερινής Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και ο απόϊχος του έργου τους. Η φιλοδοξία μας είναι αυτή η έκθεση να ταξιδέψει, εμπλουτισμένη ίσως σε συνεργασία με άλλα με τα ιδρύματα, μουσεία ή άλλων χωρών, οι οποίες θεωρούν τον Κύριο και Μεθόδιο έναν από τους προτεργάτες του πολιτισμού τους, να ταξιδέψει, να κάνει τη διαδρομή του Κυρίλλου και Μεθοδίου. Συμπίπτει, το ακούσατε ήδη, χρονικά, κατ' ευτυχή συγκυρία με την Προεδρία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύεται η καθοριστική συμβολή των Θεσσαλονικαίων αδελφών στην επινόηση της σλαβικής γραφής, του γλαγολητικού αλφαβήτου και την καθιέρωση του τρίτου επίσημου αλφαβήτου της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κυριλλικού, στη συνακόλουθη διάδοση του χριστιανισμού, του βυζαντινού πολιτισμού και της ελληνικής παιδείας στον κόσμο της σημερινής κεντρικής Ευρώπης και όχι μόνο. Η έκθεση εκ Θεσσαλονίκης Φως παρουσιάζεται στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων Κυριάκος Κρόκος έως στις 2 Μαρτίου.